Εντάξει. Περνάνε και αυτά οι αθλητές. Πώς θα γίνει. Δεν νομίζω ότι ο Πασχαλάκης έχει θέμα να χωρίσει. Γιατί μπορεί να είναι. Νέος, πλούσιος, ωραίος, τι άλλο θέλει. Μπορεί να είναι συναισθηματικός. Γιατί. Εντάξει, πώς συναισθηματικός είναι. Σταύρια αντικαταστάτρια. Ναι. Εντάξει, το έλεγε και ο Τσόρτσιλ. Ο Τσόρτσιλ. Τι έλεγε. Τα έφυγε εμείς σαν αντικατάστατος. Εντάξει, αυτό είναι ότι όλα. Ο Τσόρτσιλ το είπε τώρα. Τι σχέση έχουμε εμείς με τον Τσόρτσιλ. Πάλι στα πολιτικά που τα γυμνάσαμε. Και μια και πιάσαμε τα πολιτικά. Πριν πάμε στον Ολυμπιακό, ο οποίο. Μίλησα πριν λίγο με τον Αδιάφορο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Το στόχο του έχει πληρώσει. Τι. Δηλαδή έχει πάει ο Μίλους Europa League. Ναι. Το ελάχιστο που ήθελε το πέτυχε. Ναι. Παίζει ελεύθερα. Ναι. Μετά θα τον πέσει. Α, δεν παίξει ελεύθερα. Τρία χάφτα βάλει και το Μασούρα. Καλά θα κάνει. Ναι. Εντάξει, το μόνο που θα κερδίσει. Με λέει Αλεύα, δεν το παίξω. Μιλήσαμε. Λέω παίξε άντερ τον Ολυμπιακό και άσο τον Άρη. Κοίταξε μια διάλογο. Είναι άγνωστη στο ευρύ κοινό η Μπασάξεχιρ. Ρε, εσύ αυτό τον κάνει, δεν μοιάζει. Ο φίλος του. Ένα Κάνια ήταν απαραίτητο στο Σινοπάο ναι, όμω. Ναι. Ένα Κάνια. Έλειπε. Ναι, ναι. Λοιπόν. Τι... Και μπορεί και ο Κάτσε να έλειπε χθε. Για τον Ολυμπιακό. Στο αυτό, χαμηλό παιχνίδι αυτό του Άγιας. Δηλαδή, ναι. Η μελλοντικά θα την οπίσει κράζοντα η Πόρτο. Είναι άλλο επίπεδο μάλλον. Ρε, έσαι εδώ, είναι 4-3-3. Δεν παίζει με δεκάρι. Παίζει με τρία καφ και μπουχαλάκι βάζει μέσα και. Μπουχαλάκι γέρνει με καμαρά. Και καμαρά και τραβάει και το Μασούρα δεξιά, ο οποίο είναι πολύ καλό τρεχαλατζή. Κοίταξε ένα, είπαμε. Δηλαδή το σφίγγει το έργο για 0 σε ένα γκολ ο Μάγκα. Το συγκεκριμένο ναι. παιχνίδι για τον Ολυμπιακό είναι πολύ ωφέλιμο γιατί δεν έχει άγχος. Οπότε μπορεί να κάνει πειραματισμού τακτικού ο Μάρτη. Θα το πει κανεί γιατί δεν πέρασε. Έχει του ομίλου του γύρω παλέ και έχει το κατελάχιστο. Ο Μάρτη κάνει αυτό που δεν έκανε χθε ο Φερέιρα. Μπολιάζει το κέντρο και δεν παίζει με Άγιαξ να τρομοκρατηθεί. Παίζει με μια ομάδα. Όχι, θα πάει να αλλάξει το ρυθμό. Ναι, ναι. Δεν ξέρει τι θα του ξημερώσει. Είναι μια δύναμη σχετικά έδρα με την έννοια ότι δεν έχει την ένταση. Δεν έχει πολύ φανατικό κοινό η Μπασάκ. Εντάξει. Είναι ιδιαίτερο παιχνίδι. Ξέρουν και οι δύο ότι. Δεν θα δούμε θέαμα το βράδυ. Θα δούμε είδα... τακτική όμως. Θα δούμε τακτική. Δεν δούμε είναι θέαμα. Άγνωστη ομάδα. Δηλαδή θα μας κακοκαιρεί το βράδυ βλέποντας τον Ολυμπιακό στο 0 σε ένα γκολ, ας πούμε, και στα σκληρά μαρκαρίματα σηκώτηση πολλέ λάθο πάσει. Μου αρέσουν αυτά τα παιχνίδια. Τι αρέσουν αυτά. Τι λες, πώς θα... Έχουν το... Πόσο θα λήξει. Ένα 0 θα χάσει ο Ολυμπιακός. 0 σε ένα γκολ. Τι να λήξει. Εντάξει. Και χθες έπιασαν το 2-2. Πιστεύω να με έκανε καλό προμόσιο κομμουνιστή μου. 2-2 είναι εξαιρετικό να. Αύριο θα πάω τράπεζα. Να το δει. Κοιμήθηκα σήμερα με την λοιπόν, οι φίλοι ναι. του Ολυμπιακού ναι. θα έχουν μια χαλαρότητα. Ναι. Θα πάνε αυτό που λέμε το δούνε ό,τι γίνει. Δεν μα πειράζει. Ναι. Έτσι κι ο μεγάλο στόχο του Ολυμπιακού είναι να ανακτήσει τα σκύτρα στο ελληνικό πρωτάθλημα και ο Πάουκ τον τρόμαξε. Λοιπόν. Αν δεν έχει αυτό που λέμε εξωθεσμικές παρεμβάσεις στο πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερη ομάδα του φετινού Ολυμπιακού. Αυτό πρέπει να δούμε. Ωραία. Πάμε στα άλλα θέματα. Καιρός. Τριήμερο φωτιά με σαραντάρια. Τι θα κάνουμε, γιατρέ. Ένα είναι αυτό στην και παραλία όλοι. Δεύτερο. Εντάξει, τι να κάνουμε.